Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας η υλοποίηση του προγράμματος Κάλυψη που αφορά τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας 25 έως 39 ετών. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και το ενίκιο θα πληρώνεται από το εν λόγω πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο Δήμος Λαρισαίων, βάζοντας σε προτεραιότητα πάντοτε το ζήτημα της στήριξης των ευάλωτων ομάδων, συνεχίζει τη δεύτερη φάση του παλιού προγράμματος Εστία, 26 διαμερίσματα τα οποία ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, εντάσσονται στο πρόγραμμα Κάλυψη, που έχει να κάνει με την διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων προκειμένου 26 νοικοκυριά για 3 χρόνια να μπορούν να εγκατασταθούν στα αντίστοιχα διαμερίσματα και βέβαια με την στήριξη των αντίστοιχων κοινωνικών δομών. Στη Λάρισα διατίθενται 29 διαμερίσματα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνταν από πρόσφυγες του προγράμματος Εστία, το οποίο έχει καταργηθεί. Αντίστοιχο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και στους Δήμους Τρικαίων και Καρδίτσας και το ενίκιο θα καλύπτεται για 3 χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στο επίπεδο της Θεσσαλίας γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικαίων. 26 διαμερίσματα για το Δήμο Λαρισαίων, 6 διαμερίσματα για το Δήμο Τρικαίων. Στο επόμενο άμεσο διάστημα θα υπάρχει προκήρυξη όπου οι δικαιούχοι του ΚΕΑ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και με βάση και με την αντίστοιχη μοριοδότηση θα διαμορφωθεί και ένας κατάλογος, ένας πίνακας των ενδιαφερομένων. Ελπίζουμε μέχρι τον Μάιο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και να έχουμε τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε τα αντίστοιχα νοικοκυριά στα αντίστοιχα διαμερίσματα. Επίσης, καλύπτονται δαπάνες για την επισκευή φθορών έως 500 ευρώ για κάθε κατοικία, αλλά και δαπάνες μετακόμισης έως 1.000 ευρώ ανά οικογένεια. Αυτή τη στιγμή, ο Δήμος Λαρισαίων υλοποιεί το πρόγραμμα στέγαση και εργασία σε 30 σπίτια, ενώ μετά την κατάργηση του προγράμματος Εστία, το νέο πρόγραμμα είναι η επόμενη παροχή για στέγαση.